Καλημέρα και καλή εβδομάδα και συνεχίζουμε την εκπομπή Δημοτικές Διαπιστεύσεις, την πρώτη ελληνική διαδικτυακή εκπομπή για την τοπική αυτοδιοίκηση που θα βγαίνει στο διαδίκτυο κάθε Δευτέρα πρωί με ανασκόπηση όλων των κύριων ειδήσεων της εβδομάδας που πέρασε. Μια παραγωγή του myota.gr και του Local TV. Βγήκαν οι εγκύκλοι 12 και 13 για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Οι εγκύκλοι περιλαμβάνουν το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών την πρώτη Κυριακή 26 Μαΐου και οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και κλείνουν στις 7 το απόγευμα. Περιλαμβάνουν τα κολλήματα εκλογιμότητας, τις διαδικασίες και τα πρότυπα υποβολής υποψηφιότητων και για τα δημοτικά συμβούλια και για τα συμβούλια κοινοτήτων ξεχωριστά, άνω των 300 και κάτω των 300 κατοίκων. Περιλαμβάνουν επίσης τον τρόπο εκλογής, την κατανομή των εδρών, τα ψηφοδέλτια, τους σταυρούς προτίμησης κλπ. Αντίστοιχα βγήκε και η εγκύκλειος 13 για τις περιφερειακές εκλογές. Τις εγκυκλίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ipes.gr αλλά και στο myota.gr. Προσοχή, έχει εκδοθεί και η εγκύκλειος 11 που αφορά τα όρια των εκλογικών δαπανών και για υποψήφιους δημάρχους και περιφερειάρχες αλλά και για υποψήφιους συμβούλους δήμων και περιφερειών. Εκδόθηκε εγκύκλειος και για τα ψηφοδέλτια, τις διαστάσεις και το περιεχόμενο. Προσοχή! Προσοχή στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να γραφτεί στις επικεφαλίδες και στα ονόματα των υποψηφίων. Επίσης, ερωτηματολόγιο προς υποψηφίους δημάρχους της Αττικής για το ποδήλατο απέστειλε ο Σύλλογος Ποδηλατική Κοινότητα. Στο ερωτηματολόγιο ανοιχνεύονται οι προθέσεις των υποψηφίων δημάρχων για την πολιτική βιώσιμη κινητικότητας που θα ασκήσουν και για το πώς σκοπεύουν να εντάξουν και το ποδήλατο σε αυτήν. Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τις χρηματοδοτήσεις του Φιλόδημου αναρτήθηκε στη διεύθυνση philodimos.ipes.gr του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένα πολύ καλό εργαλείο για να δουν οι δημοτικές αρχές τι κατάφεραν σε σχέση με τους άλλους δήμους, αλλά και για τους υποψήφιους ένα εργαλείο υπεύθυνης κριτικής. Εκδόθηκε και η εγκύκλειος σύμφωνα με την οποία από την 26η Απριλίου αναστέλλονται οι προσλήψεις και οι υπηρεσιακές μεταβολές λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών ένα μήνα πριν. Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης συνεχίζει να πιέζει για τη χρηματοδότηση της ψηφιακής Ευρώπης για όλους και για τους μικρότερους δήμους. Αυτό διαπιστώθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής των Περιφερειών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευρυζωνικότητα. Οι Δήμοι μπορούν να προετοιμάζονται και να οραματίζονται με τόλμη στην κατεύθυνση της έκθεσης πόλης. Θα υπάρξουν γενναίες χρηματοδοτήσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή Προσωπικών Δεδομένων εξέδωσε οδηγίες για τα θέματα της πολιτικής επικοινωνίας. Διαβάστε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες. Τις οδηγίες αυτές μπορείτε να τις βρείτε είτε στην σελίδα MyOTA είτε στην σελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής. Όπως διευκρινίστηκε, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε εκλογικούς καταλόγους, αλλά υπάρχουν και πολλοί περιορισμοί στην αποστολή μηνυμάτων. Μεγάλη προσοχή. Να θυμίσουμε βέβαια ότι το MyOTA έχει εκδώσει ειδικό οδηγό εκλογικής καμπάνιας σε βίντεο των 31 λεπτών και ότι παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας βίντεο και άλλων εργαλείων επικοινωνιακών σε συνεργασία με το Local TV. Αυτά για την εβδομάδα που μας πέρασε και κλείνουμε το επόμενο ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Ωστότε καλή δύναμη και καλή εβδομάδα και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στην κόκκινη ταμπελίτσα δεξιά για άμεση ειδοποίηση όταν θα ανεβάσουμε το επόμενο βίντεο.